With your I'll go to my first η πρώτη ερώτηση αφορά την προσφυγική κρίση. Τι είναι διατεθειμένη να θυσιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει μια συμφωνία με την Τουρκία. Είναι έτοιμη να αγνοήσει τη μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβανομένης και της κατοχής της Κύπρου ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπω γνωρίζετε, έχουμε τερματίσει τη διαδικασία τη τουρκική βίζα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν συζητούμε το θέμα, γιατί τα 72 κριτήρια που αφορούν την απελευθέρωση τη τουρκική βίζα δεν έχουν εκπληρωθεί. Και ειδικά τα κριτήρια που αφορούν στην προστασία δεδομένων και τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Αυτά ανησυχούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα των πολιτών τη. Έτσι λοιπόν, αφού δεν έγινε κάποια μεταρρύθμιση σε αυτά και δεν εκπληρώθηκαν τα κριτήρια, δεν δέχτηκα να συνεχίσω τη διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα διαπιστώνετε κι εσεί, πέραν πάση αμφιβολία, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τι απαιτήσει και τι αρχέ μα για μια συμφωνία με την Τουρκία στο προσφυγικό. Θεωρείτε την Τουρκία έμπιστο εταίρο όταν ο πρόεδρο Έρτογαν δηλώνει εσεί στο δικό σα δρόμο και εμεί στο δικό μα, και δεδομένου ότι η Τουρκία αρνείται να εκπληρώσει τι υποχρεώσει τη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δημόσια σχόλια που αφορούν στην πολιτική ζωή και τι πραγματικέ εξελίξει. Η Τουρκία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να συνεργαστεί με την Τουρκία. Πρέπει να καταστήσω σαφέ ότι η Τουρκία είναι μία από τι τρει χώρε που δέχονται του περισσότερου πρόσφυγε μαζί με την Ιορδανία και το Λίβανο. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση τη Άγκυρας, χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεχόμαστε ό,τι λέγει ή κάνει η τουρκική κυβέρνηση. Άκουσα πολύ προσεκτικά τη δήλωση του Προέδρου Ερτογάν, που λέγει Εσεί το δρόμο σα και εμεί το δικό μα. Θα μπορούσε όμω κάλλιστα να σημαίνει ότι ίσω το δρόμο να συναντηθούμε. Στόχο μα είναι να συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει κατάληξη και όχι να αποτύχουμε. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι μόνο η Τουρκία, αλλά και όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να απορροφήσουν του πρόσφυγε που του αναλογούν. Άρα δεν μπορούμε να επιρρύπτουμε ευθύνε μόνο στην Τουρκία για τι ελλείψει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά στο Κυπριακό, έχετε δηλώσει αρκετέ φορέ τη στήριξή σα στις ενεξελίξει διαπραγματεύσει. Πώ όμω μπορεί στην πράξη το Ευρωκοινοβούλιο να στηρίξει τι προσπάθειες του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του τουρκοκύπριου ηγέτη για μια διαρκή λύση. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει άμεση βοήθεια. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι αυτό που λέγει και η ερώτησή σα. Δηλαδή να στηρίξει πολιτικά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στη δέσμευσή του για ένα επικοδομητικό διάλογο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει συναντήληψη μεταξύ των δύο ηγετών, παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια για τα οποία οι δύο ηγέτε χρειάζονται τη στήριξη των πολιτών. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να στηρίξουμε το διάλογο και να ξεκαθαρίσουμε πω ό,τι και αν γίνει στο τέλο, θα πρέπει να είναι συμβατό με του κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ πιστεύετε ότι μια λύση στο Κυπριακό θα μπορούσε να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Καταρχήν να πω ότι αν επιτευχθεί η επανένωση του νησιού σε αυτή την ταραγμένη περίοδο που ζούμε, θα αποτελέσει σημάδι ελπίδα για όλου. Ακόμα και στι χειρότερε κρίσει, κάτι μπορεί να βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη δέσμευση των δύο ηγετών για λύση. Ωστόσο, γνωρίζετε, όπω γνωρίζω και εγώ, ότι ακόμα εξοκολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη λίστα με ανοιχτά ζητήματα. Αν θα ξεπεραστούν, εξαρτάται αφενό από τη στήριξη των πολιτών και αφετέρου, και εδώ έρχομαι στην προηγούμενη ερώτησή σα, από τη στενή συνεργασία με την Τουρκία και την τουρκική κυβέρνηση. Επομένω, ποιο είναι το μήνυμά σα στου Κύπριου, Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου. Θέλω να πω ότι αν οι δύο ηγέτε συμφωνήσουν, θα πρέπει να γίνει κατανοητό πω καμία πλευρά δεν θα κερδίσει το 100% των απαιτήσεών τη. Επομένω, αν έχουμε ένα συμβιβασμό που θα αντανακλά τι σημαντικότερε απαιτήσει των δύο πλευρών, τότε θα πρέπει εσεί οι ίδιοι να ενθαρρύνετε και να στηρίξετε του ηγέτε των δύο κοινοτήτων. Και μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με την οικονομική κατάσταση στην Κύπρο. Επισκεφθήκατε πρόσφατα το νησί. Ποια εντύπωση αποκομίσατε, Θεωρείτε ότι η Κύπρο τρία χρόνια μετά. Το Bailey, να, άρχισε να ανακάμπτει. Ναι, η εντύπωσή μου είναι ότι η Κύπρος ανακάμπτει. Ήμουν εκεί πριν τρία χρόνια, πριν δύο χρόνια και τώρα. Όντω υπάρχει διαφορά. Σίγουρα όμω δεν είμαστε εκεί που έπρεπε να είμαστε και αυτό αφορά κυρίω τον τομέα τη ανάπτυξη και το θέμα τη ανεργία. Η αίσθησή μου είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει ακόμα αρκετό δρόμο να διανυθεί. Yes,